Πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε πρόσφατα την κλήρωση του πρωταθλήματος. Περιστέρι Ηρακλής στην πρεμιέρα. Ηρακλής Άρης την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε και πολύ δρόμο γιατί πέρα του προπονητή που ανακοινώθηκε, του κυρίου Γιάννη Καστρίτη, ακόμα μεταγραφές δεν έχουν γίνει. Είμαστε σε αναμονή. Ένα από τα πρόσωπα του μπασκετικού Ηρακλή που έδωσαν τον παρόν στην κλήρωση πρόσφατα στην Αθήνα είναι ο νέος team manager της ΚΑΕ Ηρακλής, ο κύριος Αλέξανδρος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Και καλώς ήρθατε στον Ηρακλή, γιατί είστε από τα νέα μέλη της οικογένειας. Μέχρι πρότινος, μέχρι πέρυσι ήσασταν στον Άρη, όπου είχατε αντίστοιχα, να υποθέσω, πόστα. Ποιοι είναι πλέον οι στόχοι σας με αυτή την αλλαγή σελίδα και για εσάς ως team manager? Δεν ξέρω αν θα ασχοληθείτε εκ νέου και με το τμήμα marketing στην ομάδα του Ηρακλή. Όχι, κοιτάξτε, εγώ φέτος θα είμαι στον Ηρακλή αποκλειστικά σαν team manager. Μόνο αυτό. Okay. Ακριβώς, θα ασχοληθώ με το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Ηρακλής είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και η πρόταση που μου έγινε από την ομάδα ήταν τουλάχιστον για μένα πολύ σημαντική. Εννοείται ότι την αποδέχτηκα χωρίς να το σκεφτώ ιδιαίτερα. Και στόχος και δικός μου αλλά και της ομάδας είναι ο Ηρακλής να καθιερωθεί πλέον στην Α1 χωρίς να υπάρχουν καμπανεβάσματα και χωρίς να έχουμε τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Έχετε και την εμπειρία από την παρουσία σας στον Άρη, στην Basket League. Πόσα πρέπει να αλλάξει ο Ηρακλής σε διάφορα επίπεδα από την Α2 στην Α1? Και δεν μιλάω μόνο για roster budget, μιλάω και για οργανωτικά ζητήματα, έτσι? Σωστά. Η Α1 απαιτεί η ομάδα να είναι οργανωμένη στο 100%. Σίγουρα το γήπεδο θέλει κάποιες, ας πούμε, αλλαγές, μικροαλλαγές, ώστε να είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων της Α1. Ξεκίνησαν αυτές, γιατί πρόσφατα διαβάσαμε ανακοίνωση ότι είναι να γίνουν στο Ιβανόφι οι διορθωτικές κινήσεις. Ναι, ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα γίνουν και οι υπόλοιπες που μας έχει υποδείξει ο ΕΣΑΚΕ. Δουλεύουμε καθημερινά. Εννοείται ότι ο Ηρακλής θα έχει ένα γήπεδο γεμάτο φέτος. Οπότε και για την ασφάλεια των φιλάθλων αλλά και για την σωστή διεξαγωγή των αγώνων πρέπει το γήπεδο να είναι έτοιμο. Είναι πολλά αυτά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που πρέπει να γίνουν. Ηλεκτρονικοί πίνακες, γήπεδο, οτιδήποτε. Σωστά. Είναι αρκετά, θα έλεγα, τα οποία όμως έχουν δρομολογηθεί ήδη και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και να μπαίνουν οι καινούργιοι πίνακες, όπως είπατε. Τα δημοσιογραφικά θα έχουμε κάποιες αλλαγές, αλλά όλα στην ώρα τους και όλα τα πράγματα θα γίνουν ένα. Ήσασταν στην κλήρωση μαζί με τον πρόεδρο, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, τον κύριο Καρβέλα. Τι αφουγκραστήκατε? Κοιτάξτε, και για τον Ηρακλή, το πώς αντιμετωπίζουν στην Αθήνα τον Ηρακλή και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων και γενικότερα για τη νέα χρονιά. Κοιτάξτε, ο Ηρακλής εμπνέει σεβασμό από όλες τις ομάδες. Όλοι οι πρόεδροι είναι πολύ και βοηθητικοί σε εμάς, καθώς η ομάδα λείπει αρκετά χρόνια, και στον κύριο Δρακόπουλο. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο ΕΣΑΚΙ κάνει διοικητικά συμβούλια σχεδόν εβδομαδιαία πλέον. Οπότε έχει δημιουργηθεί μια πολύ καλή σχέση. Όλοι θέλουν το μπάσκετ αυτή τη στιγμή να βγει από την κρίση που υπάρχει. Με όλα αυτά τα θέματα βλέπουμε με τον Ολυμπιακό, ποια ομάδα θα ανεβεί από την Α2. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να τρέξουν με τον καινούριο υπουργό. Καθώς επίσης και με το τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Ο καινούριος υπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με τον κύριο Βασιλακόπουλο για το πώς θα κρατήσουν τον Ολυμπιακό στην Α1. Σήμερα αυτό διαβάζουμε. Ακριβώς. Ο ΕΣΑΚΙ από την αντίθετη πλευρά λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αγωνιστεί στην Α1. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί ένα μπάχαλο. Ναι. Το οποίο πλέον δεν βρισκόμαστε. Αν γίνει, πάντως μιλάμε για πραξικόπημα, έτσι. Δηλαδή, αν το δούμε και αυτό στον ελληνικό αθλητισμό. Και επειδή μιλάμε για έναν πολύ αδικημένο Ηρακλή σε όλα τα αθλήματα, καταλαβαίνετε πώς θα το υποδεχτεί η οικογένεια του Ηρακλή αυτό, εφόσον γίνει. Εννοείται, καταλαβαίνω. Και τα προηγούμενα χρόνια ο Ηρακλής αδικήθηκε και ίσως θα μπορούσε να έχει ανεβεί μερικά χρόνια νωρίτερα. Αλλά οι αρμόδιοι θα αποφασίσουν. Τώρα,
Δεν είναι αρμοδιότητά σας βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να μας ενημερώσετε αν θα έχουμε κάποια νεότερα για τη στελέχωση της ομάδας από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες. Για μεταγραφές, για παράδειγμα. Μια και σας έχω στη γραμμή. Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι πρώτες ανακοινώσεις και ό,τι αφορά και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, αλλά και ό,τι αφορά τους παίκτες. Α, θα υπάρξουν και άμεσοι συνεργάτες του κ. Καστρίτη, λέτε, που θα ανακοινωθούν. Βεβαίως, βεβαίως. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Οι φίλοι της ομάδας να είναι σίγουροι ότι και ο προπονητής αλλά και όλη η ομάδα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ώστε η ομάδα να είναι ανταγωνιστική 40 λεπτά μέσα στο γήπεδο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, ειδικά μέσα στην έδρα της. Θέλουμε μέσα στο Βανόφιο να κερδίσουμε τα περισσότερα παιχνίδια που θα παίξουμε, αλλά να τα διεκδικήσουμε όλα. Έτσι ακριβώς. Από τα διαρκείας, κάτι τελευταίο, έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα? Είναι νωρίς βέβαια σχετικά. Ακριβώς, είναι νωρίς, είναι καλοκαίρι, ο κόσμος περιμένει να πάει διακοπές και μέσα στον Αύγουστο. Υπάρχει μια αρκετά καλή ροή αυτή τη στιγμή. Σίγουρα περιμένει και τις κινήσεις του προπονητή και της ομάδας για να έρθει μαζικά. Ναι, γιατί ακόμα δεν υπάρχει ομάδα, δεν ξέρουμε το ρόστερ. Ναι. Ακριβώς. Αλλά είμαι σίγουρος ότι μέχρι και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εννοείται έχουμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας με τον Άρη. Μιλάμε σχεδόν για ένα σίγουρο sold out. Εννοείται με τη δίψα που έχει ο κόσμος του Ηρακλή. Αλλά πιστεύουμε και ο στόχος της ομάδας είναι ότι τα διαρκείας θα είναι σε πολύ καλό βαθμό. Μακάρι να, και αυτό να πάει καλά. Κύριε Στασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για την πρώτη κουβέντα που είχαμε. Θα τα λέμε μέσα στην σεζόν. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Αλέξανδρο Αναστασιάδη, νεαρός σε ηλικία, ο νέος team manager του μπασκετικού Ηρακλή.